οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς τώρα. Γιατί με φέρατε εδώ? Σε έφερα για να σου δείξω πώς έχουν τα πράγματα, Μαρίζα. Αν νομίζεις ότι το κυριλέ σχολείο που πηγαίνεις είναι μία κόλαση, τότε δεν ξέρεις τίποτα. Εδώ θα δεις τι σημαίνει σκοτάδι. Έχεις κάτι για μένα? Όχι, όχι, δεν έχω. Κάτι να φάω, πεινάω. Όχι, δεν έχω τίποτα. Καλά, κανένα πρόβλημα. Τι λες τώρα? Η δική σου κόλαση μπροστά σε αυτό είναι παράδεισος, έτσι? Κοίτα, σου έφερα αυτό. Να το μοιραστείς με το φίλο σου. Ευχαριστώ. Άντε, γεια. Έρχομαι. Έρχομαι. Τι κάνεις εδώ? Τι χαρά. Γεια. Η Ροξάνα? Η Ροξάνα δεν είναι εδώ, έφυγε. Πήγε στο πάρκο με το μωρό. Τόσο μικρό και το πηγαίνετε στο πάρκο? Βέβαια. Τον βάζει μέσα στο καροτσάκι και τον πηγαίνει στο πάρκο. Περίεργο, δεν νομίζεις? Γιατί, πού είναι το περίεργο? Όλα τα παιδιά πάνε να παίξουν. Είναι περίεργο γιατί το καροτσάκι είναι εδώ. Τι συμβαίνει, μπαμπά, τι μου κρύβεις? Η Ροξάνα με εγκατέλειψε, Βίκο. Με παράτησε και πήρε και το μωρό. Το καρότσι είναι εδώ, γιατί δεν θα την αφήσω να μου το πάρει. Το πλήρωσα πολύ ακριβά, εντάξει, μπαμπά, δεν θα αλλά μου το πες πάρει. Μου τι έγινε, γιατί σε άφησε? Γιατί είναι τρελή, αγάπη μου. Η Ροξάνα είναι μια Κοίτα, τρελή. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω. Τώρα μπορείς να μετακομίσεις εδώ όποτε θες. Είναι δικό σου το σπίτι. Μπορείς να μένεις εδώ. Και σήμερα ακόμα, αν θέλεις, μπορείς να μείνεις. Όχι, δεν ξέρω, μπαμπά. Γιατί? Είπες ότι έχεις δύο απογεύματα ελεύθερα από το σχολείο και εγώ είμαι τόσο μόνος εδώ πέρα. Όχι, δεν μπορώ, μπαμπά. Μπορείς όμως να έρθεις και να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Κάντο για τον πατέρα σου, αγάπη μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Βίκο. Καλά, εντάξει. Είσαι καλά? Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το κάναμε αυτό. Μαρίζα, είσαι ένα έξυπνο κορίτσι. Ήρθε επιτέλους η ώρα να σταματήσεις να το παίζεις επαναστάτρια. Δεν το παίζω, είμαι επαναστάτρια. Έτσι νομίζεις εσύ, κορίτσι μου. Η επανάσταση μέσα στους τέσσερις στίχους που σε προστατεύουν από την αληθινή ζωή δεν σε βοηθάει σε τίποτα. Αφού εδώ με έχουν όλοι σε μαύρη λίστα. Οι μεγάλοι τρέμουν όταν με βλέπουν. Και όλες οι συνομπαρίες θέλουν να με δουν νεκρή. Μαρίζα, η επανάστασή σου είναι απλώς φιγούρα. Δεν έχει αξία. Είναι εύκολο να αντιδράσω όταν ξέρεις πως δεν θα σου συμβεί τίποτα. Το πολύ πολύ να πάρεις βαθμό κάτω από τη βάση. Αυτό μόνο. Ωραία, αφού εδώ ζω, τι θέλεις να κάνω? Μπλα μπλα μπλα, πολλά λόγια λες. Το να επαναστατήσεις ενάντια σε ένα απάνθρωπο σύστημα, αυτό είναι που έχει σημασία. Σε ένα σύστημα που ευνουχίζει τους ανθρώπους και που γκρεμίζει κάθε πιθανότητα εξέλιξης. Αυτό κι αν είναι φλίαρο, κι αν ισχύει, είναι πολύπλοκο. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά όχι αδύνατο. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να προέλθει από σένα. Δεν έχει αξία να τα βρεις όλα έτοιμα. Πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου, Μαρίζα. Διαφορετικά, θα είσαι ίδια με όλους τους άλλους. Μαρίζα! Είσαι εγκληματίας. Μα... Καλά είναι, μαμά! Νομίζεις ότι απήγαγες την κόρη μου με τον τύπο της αγάπης μου. Άσε με να σου εξηγήσω. Άσε με να σου εξηγήσω. Όχι, δεν έχεις να πεις τίποτα. Ήθελα να πάω απλά μία βόλτα με τον τζιπ.
είναι πολύ cool. Τι ήθελες? Μιλάμε για φανταστικό αυτοκίνητο. Έλα, θα στα πω όλα, θα τα εξηγήσω όλα. Είσαι σίγουρη ότι είσαι καλά, αγάπη? Έλα, πάμε, πάμε. Τι κάνεις, γιατί διαβάζεις? Γιατί διαβάζεις, βλάκα? Αυτό δεν είναι φιλικό. Θα τη φας μια μέρα. Τι, θα τη φάω? Ναι, πολύ άγρια. Θα τη φάω. Είναι του Παύλου. Απάντησε, τι περιμένεις? Μα εγώ δεν είμαι ο πα... Πάρ' το, ηλίθιε. Παρακαλώ. Α, Βαλέρια, η απόλυτη θεά, η κοπέλα από το ίντερνετ. Έλα, μίλα, μίλα. Ναι, ναι. Μίλα. Ναι, είμαι ο Γκίντο. Ξέρω τι σου είπε, θα σου κανονίσει με ένα φίλο του, τον Γκίντο, εμένα. Εγώ είμαι ο Γκίντο. Μα πώς να ξεχάσω ότι εκκρεμεί το ραντεβού μας? Εγώ το περίμενα. Έχω και μια ιδέα, να φέρεις και δύο φίλες σου μαζί. Όχι, εγώ δεν πάω, όχι. Περίμενε λίγο. Μα τι? Όχι για μένα. Τι βλάκα? Αλλαγή σχεδίων. Μόνο μία φίλη. Οκ, εντάξει. Ναι, θα περάσω να σε πάρω σε μία ώρα περίπου. Δώσε μου τη διεύθυνσή σου. 50. Οκ, τέλεια. Τα λέμε, φιλιά. Εντάξει, θα είμαι εκεί. Στην ώρα μου. Γεια. Γεια, ευχαριστώ πολύ. Τέλεια! Για πες μου, ρε ηλίθιε, πώς το κανόνισες χωρίς τον Παύλο? Μερικά πράγματα πρέπει να τα κάνεις χωρίς να ρωτάς. Λοιπόν, γιατί δεν έρχεσαι εσύ? Α, έχω ραντεβού. Ραντεβού? Με ποια? Δεν πρόκειται να σου πω. Α, έχω ραντεβού. Α, δεν πρόκειται να σου πω. Άντε, χάσου. Χάσου εσύ που μας το παίζεις σούπερ γκόμενος. Ηρέμησε, μαμά. Χαλάρωσε. Είσαι πολύ στην τσίτα τελευταία. Ορκίσου μου ότι αυτός ο άντρας δεν σε πείραξε. Είσαι με τα καλά σου, μαμά. Δεν ξέρω. Έχει κάτι αυτός ο τύπος που βρωμάει σε αυτό. Το μόνο ποντίκι βρίσκεται στο μυαλό σου. Πώς σκέφτηκες ότι θα μου έκανε κάτι? Σε τρελή. Προσπαθώ να σε προστατέψω. Μαμά, πες μου. Τι θα κάνεις με το ραντεβού που θέλει να σου κανονίσει ο άντρε? Α, όχι, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Όχι, έλα, μαμά. Πρέπει να δοκιμάζεις, μαμά, σε παρακαλώ. Αποκλείεται, δεν είμαι έφηβη για να βγαίνω τυφλά ραντεβού, παιδί μου. Έλα, ρε, μαμά, έλα. Όχι, μωρό μου, δεν γίνεται για μένα. Όχι, δεν θα με πείσεις, σου λέω, όχι. Αν με αγαπάς, πρέπει να πεις ναι. Καλά. Καλά, θα το κάνω για σένα. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φεύγω. Λάουρα, είδες την Μπιάνκα, σε έψαχνε. Όχι, γιατί? Δεν ξέρω, κάτι με την αδερφή σου. Τι έγινε με την Ντολόρες? Τίποτα. Όλα είναι καλά. Μίλες ψέματα. Η μαμά σου ήταν εδώ στο σχολείο, άστα σάπια. Τι έγινε? Έλα, λέγε. Γιατί πρέπει να ανακατεύεσαι? Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνη σου. Άσε με να σε βοηθήσω. Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται, Μαρίζα. Είναι οικογενειακό θέμα και δεν μ' αρέσει να ανακατεύονται στη ζωή μου. Μαρίζα! Τι? Μάντεψε, θα κάνουμε πρόβα στο διαμέρισμα του Παύλου, ναι! Ωραία, και λοιπόν. Α, χαμογέλασε και λίγο. Δεν σου είπα και το καλύτερο. Αποφασίσαμε ότι οι Airway δεν θα κρύβονται πια. Επιτέλους, να και μια σωστή απόφαση. Γεια, κορίτσια, να σας συστήσω το νέο βοηθό της μπάντας μας. Όχι. Γιατί αυτός, όχι. Γιατί όχι? Γιατί αυτόν δεν τον θέλω ούτε για Κροατή μας. Γιατί δεν τον θέλω, γιατί δεν μου το είπατε νωρίτερα, ε? Γιατί δεν το θεώρησα σημαντικό. Α, δηλαδή αυτός που θα φτιάχνει τα μικρόφωνα δεν είναι σημαντικό εγώ θέμα? Εγώ δεν τον θέλω κοντά μας, τέρμα. Μην ξηγέσαι έτσι, είμαι ο καλύτερος ηλεκτρολόγος, με προσβάλλει. Ναι, το ξέρω, για να δένεις τα καλώδια κόμπο. Μαρίζα, επιτέλους, τίποτα δεν σ' αρέσει πια. Είμαστε τρεις και σε μία, ο Ντιέγκο μένει. Ευχαριστώ, φίλε. Είναι εδώ, τον βλέπεις? Όχι. Δεν είναι εδώ, δεν το βλέπω. Μου είπε να περιμένουμε έξω. Πάνω τον φέρω. Περίμενε εδώ. Σόνια Ρέι! Είναι τιμή μου που είσαι εδώ στο μπαρ μου. Α, είναι δικό σου! Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν εσύ και ο φίλος σου δεχόσασταν ένα μπουκάλι. Είναι κερασμένο. Α, πολύ ευγενικό εκ μέρου σου. Θα σου πω ότι αυτό το μαγαζί είναι πολύ στυλάτος. Σε ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σου. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος σου? Δεν ήρθε? Ήρθε, εδώ είναι. Πού είναι? Εδώ είναι. Εγώ είμαι. Θες να κινείς το κορίτσι μου? Καλησπέρα σε όλους. Μπορώ να έχω την προσοχή σας για λίγο? Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν αγαπημένο φίλο του μαγαζιού. Ο συνήθως ταξιδεύει πολύ για μεγάλο διάστημα, αλλά επέστρεψε πάλι. Και θα του ζητήσω να μας ψυχαγωγήσει με ένα από τα περίφημα νούμερά του. Ένα χειροκρότημα για τον ξεχωριστό φίλο μου, τον Μάρτιν Αντράντε. Αντράντε? Είπε Αντράντε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Ο κύριος Οκτάβιο. Τον λένε Μάρτιν. Τι κάνει εδώ? Τι χιδαίο και αιμετικό. Μ' αρέσει. Καλή.
Ευχαριστώ, μαέστρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή, η φαντασία παίζει σπουδαίο ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής γιατί έχω ταξιδέψει πολύ με το πατίνι μου. Ωραία, λοιπόν. Ας πάμε σε έναν άλλο χαρακτήρα που έχει να κάνει κατά πολύ με την Αμερική. Το Ρομπέρτο Σάντσες. Για τις ερωτευμένες γυναίκες. Ο άντρας. Ρομπέρτο, πάμε, μαέστρο! Ευχαριστώ, μαέστρο. Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας και έναν ακόμα καλεσμένο απόψε που έρχεται κατευθείαν από εκείνη την πόρτα. Τον κύριο Όσκαρ Γκονζάλες Όρο. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Τι κοιτάτε όλοι. Εδώ. Εγώ, ναι. Εγώ θα παίξω τον Όσκαρ Γκονζάλες. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας, φίλοι μου. Το καλύτερο όχι, που έχουμε να κάνουμε να όλοι είναι να ευχαριστούμε τη ζωή, να την απολαμβάνουμε και να μην ξεχνάτε. Το όνομά μου είναι Όσκαρ Γκονζάλες Όρο. Αυτό μου θυμίζει ένα ζευγάρι που κάποτε έκανε έρωτα και το παιδί τους που κρυφοκοίταζε από την κλειδαρότρυπα γυρίζει και τους λέει «Έστειλαν εμένα στον ψυχίατρο επειδή πιπίλιζα το δάχτυλό μου». Καλό, καλό! Έχουμε και έναν άλλο καλεσμένο απόψε, τον Άλτο Ρίκο! Γεια σας, φίλοι μου! Θέλω να σας πω ότι όλοι όσοι είστε εδώ, είστε δειλοί! Και εγώ είμαι εδώ! Είμαι εδώ γιατί σήμερα περνάω μια πολύ καλή μέρα! Υπάρχουν ορισμένα ζευγάρια που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι εγώ δουλεύω! Εγώ δουλεύω, καταλάβατε, και αυτοί βγάζουν τα μάτια τους. Να ξέρετε ότι στις επόμενες εκλογές κανείς δεν πρόκειται να με βλάψει. Οι αντίπαλοί μου είναι όλοι για κλάματα. Οι αντίπαλοί μου είναι όλοι για κλάματα μηδενός εξαιρουμένου. Μ' αρέσει πως φτιάχνεις τα μαλλιά σου, ναι. Αλλά πες μου κάτι, αυτή η μπλούζα θα πας κάπου, μήπως. Έχω ραντεβού με κάποιον. Ποιον? Τον Τόμας. Τον Τόμας Εσγκούρ, αλήθεια, δεν το πιστεύω. Ναι. Μισό λεπτό, άρα έχεις κάτι μαζί του. Σ' αρέσει, τι σου είπε, θέλω καλά, λεπτομέρειες. Ναι, αλλά... ναι, δεν ξέρω, νομίζω πως είναι ο πιο ωραίος μετά τον Πάμπλο, ε. Ναι, στο ναι, σχολείο. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Τόμπι! Δεν το πιστεύω. Πότε ήρθες εδώ? Θέλω κι εγώ πολύ να είσαι εδώ. Πόσο καιρό θα μείνεις? Ναι. Μόνο. Περίμενε, είσαι στο σπίτι? Ναι. Θα περάσω σε λιγάκι, εντάξει. Τα λέμε σε λιγάκι. Γεια σου. Και ο Τόμας. Είναι επίγουσα περίπτωση, θέλει. Άκουσε με, για να μάθεις. Ο Τόμπι είναι ένας πρώην μου. Μετακόμισε στη Βραζιλία πριν από 1,5 χρόνο. Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Συμφώνησες να βγεις με τον Τόμας. Θέλει, δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να αρπάξω αυτή την ευκαιρία. Ποιος ξέρει μετά από πόσο καιρό θα μπορέσω να τον ξαναδώ. Και γι' αυτό τον λόγο θα στήσεις τον Τόμας. Μάλλον, ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει να σκεφτώ κάτι πάρα πολύ καλό. Κατάλαβες? Και εσύ θα πρέπει να με βοηθήσεις. Τι επίπεδο! Καμία μπάντα δεν έχει τέτοιο ηλεκτρολόγο. Ναι, αλλά γιατί να είναι ο Ντιέγκο? Παύλο, εσύ συμφωνείς να είναι ο Ντιέγκο? Δεν έχω πρόβλημα, γιατί όχι. Ένα, δύο, τεστ. Έτοιμα, παιδιά. Ας προβάρουμε, πάμε. Ναι, πάμε. Έτοιμοι, πάμε. Ένα, δύο, τρία και. Κακή αρχή! Είδατε! Κακή αρχή! Ηρέμησε! Πάρε πρώτα μερικές ανάσες! Γεια σας! Κίτο, Κίτο, τι κάνεις εδώ? Περάστε, περάστε! Από εδώ η Βαλέρια, η κοπέλα από το ίντερνετ, θυμάσαι? Γεια. Και η Καντέλα, είναι φίλη της. Περάστε, κορίτσια! Όχι, 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 μην περνάτε! Γιατί δεν μου είπες ότι θα έφερνες, κορίτσια? Γιατί πρέπει να ξαναζωντανέψω το αδερφάκι μου από εδώ! Ναι, αλλά έπρεπε να μου το πεις! Συγγνώμη, μεγάλο μπέρδεμα, τέρμα, δεν θα συνεχίσουμε. Δεν το πιστεύω, κάνατε πρόβα. Ναι. Έλα, μην κάνεις έτσι τώρα, γιατί δεν άρχισαμε την πρόβα ακόμα. Δεν φαντάζεσαι. Έχω έρθει πολλές φορές να σας δω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν θα κάνουμε πρόβα, τέρμα. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά δεν έχετε παίξει μπροστά σε εκείνο εδώ και καιρό. Οπότε καλό θα ήταν να... Ναι, συμφωνώ μαζί του, συμφωνώ, ναι. Πάντως, εμένα δεν με νοιάζει.
Ούτε εμένα με νοιάζει. Γεια σου, Τόμας. Τι κάνεις, θα παραγγείλεις κάτι? Όχι, μη μου φέρεις τίποτα, δεν θα πιω. Είμαι έτοιμη, Τόμας. Πάμε, πάμε. Σολ, ευτυχώς που σε βρήκα. Τηλεφώνησε η μαμά σου, θέλει να πας στο σπίτι αμέσως. Μα δεν μπορώ τώρα, θα βγω με τον Τόμας. Ναι, αλλά μου φάνηκε πολύ ανήσυχη. Φοβάμαι πως πρέπει να πας. Αν είναι επίγον, δεν έχω πρόβλημα. Θα βγούμε μια άλλη μέρα. Δεν θύμωσες έτσι? Ναι, μην ανησυχείς. Έχω κι εγώ να κάνω κάποια πράγματα. Γεια σας. Γεια. Γεια σου, Τόμας. Τα λέμε. Τι γιορτάζετε? Ένα τέλειο σχέδιο. Δεν ήταν ωφέλη. Ποιο σχέδιο? Θα σου πω μετά. Πες μου για τώρα. Για συνεχίστε. Θα σου το πω. Όχι, όχι. Εμείς συνεχίζουμε. Και εσύ? Πού πας? Όχι, όχι. Το παιχνίδι. Ξέχασα να σου πω ότι θα έρθει και ο αδερφός του Τόμπι. Περίμενε. Είναι πολύ όμορφος, μην ανησυχείς. Δεν με νοιάζει αν είναι όμορφος ή όχι. Εγώ έχω αγόρι, εντάξει. Και πρέπει να το φροντίσω αυτό. Κορίτσια, μη στεναχωριέστε. Θα έρθω εγώ μαζί σου, Σολ. Δεν έχω κάτι όχι, να κάνω. Όχι, όχι. Συγγνώμη, Πιλάρα, αλλά ναι. Θέλω η Φέλη να έρθει μαζί μου, γιατί αυτή με βοήθησε, ναι. Έλα, πάμε. Αφού έχω αγόρι και τώρα. Πάμε. Προχώρα, παιδάκι μου. Μπιάνκα, με ψάχνες? Ναι. Θέλω να σου πω κάτι για την αδελφή σου. Τι τρέχει με την Τολόρες? Σκοπεύει να κάνει κάτι που εμένα δεν μ' αρέσει. Τι σκοπεύει δηλαδή? Να, ξέρεις, δεν είμαι και σίγουρη. Για ποιο πράγμα δεν είσαι σίγουρη? Να, η Μπιάνκα δεν είναι και πολύ σίγουρη για το αν θα δει μια ταινία που της έλεγα. Εγώ ξέρεις και είδα. Ονομάζεται «Μη μιλάς στους φίλους μου, πήγαινε βρες τους δικούς σου». Σου λέει κάτι αυτό μήπως? Γιατί είσαι τόσο ξέρω? Γιατί μπερδεύεσαι στη ζωή μου, Λάουρα. Φύγε από εδώ, γεια σου. Αντίο. Μπιάνκα. Πιστεύεις ότι είμαι έξυπνη? Ναι. Και νομίζεις ότι θα χάψω την ιστορία με την ταινία? Τι λέγατε με τη Λάουρα? Τίποτα. Πες μου. Τίποτα. Θα της έλεγα ότι σε άκουσα να μιλάς με τη γιαγιά σου. Έχεις τρελαθεί, μην τολμήσεις να το πεις σε κανέναν. Στο απαγορεύω αυτό. Αν σε ξαναδώ να μιλάς με τη Λάουρα. Τι? Να ξεχάσεις τη φιλία μας. Όχι, Ντολόρες. Θα της το έλεγα γιατί δεν θέλω να φύγεις από το σχολείο. Αν είμαστε φίλες, τότε να μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Να σκέφτεσαι και εμένα, έστω και λίγο. Συγγνώμη. Αυτό που θέλω πιο πολύ είναι να ζήσω με τη γιαγιά μου, κατάλαβες? Ναι. Ωραία. Υποσχέσου μου ότι δεν θα το πεις σε κανέναν. Υποσχέσου το. Το υπόσχομαι. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Φύγετε. Ναι, πάμε. Ωραία ήταν, ναι. Μπράβο, ε. Κάνω παρέα με το σχολείο. Σούπερ ήταν, ναι. Θα πάω με τη Μία και τον Μανουέλ. Ναι, μόνο που με τη Μία πρέπει να περάσουμε από το σπίτι της για να ναι, πάρουμε κάποια βιβλία. Πράγματα που... Εντάξει. Α, τι κρίμα. Θα πρέπει να έρθεις μαζί μου, γιατί ο Πάμπλο και ο Γκίντο θα μείνουν λίγο ακόμα. Πολύ ακόμα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μπαμπά, γεια σου τώρα. Έπλυνα τα πιάτα, φεύγω. Πού θα πας? Στο σχολείο. Μα δεν μου είπες ότι μπορεί να πας αύριο το πρωί? Ναι, μπορώ, αλλά προτιμώ να πάω τώρα. Όχι, αποκλείεται. Είναι αργά. Θα μείνεις εδώ απόψε το βράδυ. Όχι, μην ανησυχείς, μπαμπά. Αλήθεια. Θα πάρω ταξί. Δεν πειράζει. Όχι, Βίκο. Είπα όχι. Είναι αργά. Εξάλλου θα σηκωθώ νωρίς αύριο το πρωί. Θα πάω στη δουλειά και θέλω να μου φτιάξεις ένα πολύ ωραίο πρωινό. Μα μπαμπά, σε παρακαλώ. Βίκο, είπα όχι. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς πρωινό. Έλα τώρα. Θα καλέσω ταξί. Σου είπα. Μην επιμένεις. Σε παρακαλώ. Βίκο, είπα όχι που να πάρει ο διάολος. Θα μείνεις εδώ. Τόμας, θέλεις κάτι να πιεις, να σου φέρω όχι, τίποτα? Θεία, ευχαριστώ. Δεν θέλω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Ε, ξάδερφε, πέσανε τα καράβια σου έξω. Φρανσίσκο, παράτα με, εντάξει. Τόσο άσχημα? Ναι, τόσο, ναι. Τι έγινε, σε αίσθησαν? Ναι, είχα ένα ραντεβού και χάλασε. Θέλω να πεθάνω. Καλά, ανέβα λίγο. Έλα, ρε φίλε, χαμογέλα. Άντε, όχι, πάμε. Όχι, μη μου τη σπάς. Δεν θέλω τίποτα. Τόμας, αν ανησυχείς για τη Σολ, γιατί δεν την παίρνεις στο σπίτι? Εδώ είναι ο αριθμός της. Έλα, πάρε τηλέφωνο. Α, ωραία. Λοιπόν. Γεια σας, τη Σολ θα ήθελα. Μήπως είναι εκεί? Τι, δεν είναι. Σας ευχαριστώ. Θα τη τηλεφωνήσω στο σχολείο. Γεια σας. Μου είπε ψέματα. Πώς το έκανε αυτό? Καλά, μη στεναχωριέσαι. Το είπες και μόνος σου. Τα κορίτσια δεν αξίζουν. Όχι, αλλά. Τι να περιμένεις, μωρέ, από μια ιστερική βαμμένη ξανθιά? Είμαι βλάκας. Είχες δίκιο. Και να σκεφτείς, της πήρα και κάτι ο ηλίθιος. Όχι, 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 όχι. Δεν θα υποκύψουμε σε καμία φούστα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είμαι βλάκας. Το δώρο μου έλειπε. Φρανσίσκο, σε χρειάζομαι. Τι? Θέλω τη βοήθειά σου για να μάθω τι ετοιμάζει η Ντολόρες.
Κοίτα, αν έχεις προβλήματα με την αδερφή σου, να τα λύσεις μόνη σου. Σκέφτηκα ότι αν πήγαινες εσύ και προσπαθούσες να της μιλήσεις, να... Δεν μπορώ, είσαι μόνη σου. Μα Φρανσίσκο, δεν φεύγαμε. Έλα. Φεύγουμε. Γεια σου, μικρή. Είμαι έτοιμη, μωρό μου. Πάμε. Έλα, έλα, έλα. Έλα, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Έλα εδώ. Δεν θέλεις να μείνουμε οι δυο μας λίγο ακόμα? Όχι, αγάπη μου. Πρέπει να φύγουμε. Θα αργήσουμε. Έλα, πάμε. Ναι, αλλά είμαστε μόνοι τώρα. Όχι, πρέπει να φύγουμε. Πάμε. Για σκέψου. Σκέψου ότι είμαστε μόνοι, αλλά σε ένα νησί. Κάτω από ένα μεγάλο καταράκτη. Κάτω από ένα καταράκτη. Και σταγόνες νερού πέφτουν στα πρόσωπά μας. Αλλά δεν κρυώνουμε, γιατί έχει πολύ ζέστη. Και γιατί αγκαλιαζόμαστε σφιχτά. Ναι. Μωρό μου. Ναι. Θυμάσαι που μου είχες πει ότι ήσουνα έτοιμη να κάνουμε έρωτα? Ναι. Συνεχίζεις να το θέλεις? Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Δεν μπορώ. Λοιπόν, η πρόβα ήταν φοβερή, καταπληκτική. Και ναι, τα όργανα που έχετε είναι απίστευτα. Μοναδικά, λέμε. Ναι. Και σίγουρα ο Πάμπλο και ο Γκίντο θα περνάνε πολύ καλά. Τι ακόμα μπορείς να το βουλώσεις λίγο, σε παρακαλώ? Έλα, χαλάρωσε τώρα. Μέχρι το σχολείο θα με υποστείς. Ξέρεις κάτι, δεν θα σε υποστώ άλλο. Πάρε ταξί γιατί εγώ δεν γυρίζω στο σχολείο. Πάω κάπου τι αλλού. Εννοείς κάπου αλλού, πού θα πας? Δική μου δουλειά. Έχω ραντεβού με κάτω. Εντάξει, θα έρθω μαζί σου. Όχι, όχι. Παύλο! Παύλο, έλα, έλα, Παύλο! Έλα, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, Παύλο! Μάντεψε, μάντεψε, πρέπει να σου πω. Με συγχωρείς, Τι έπαθες, τρελέ, τι έπαθες, Τι κάνεις τώρα, Είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός! Το παλεύει! Θα ζήσει! Ναι, 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 ναι! Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, άντε! Φοβάμαι. Τι? Κι αν με προδώσει ξανά, τι θα κάνω? Θα γίνω γκέι! Όχι, όχι, μη με φυλάς και μη σκέφτεσαι κακά πράγματα. Λες να μην συμβεί. Μην ανησυχείς. Ωραία. Άρα, ξέρεις τι θα κάνουμε? Θα σε αφήσω μόνος με την κοπέλα. Εγώ θα πάρω. Εντάξει, τη θα το έκανες αυτό για μένα. Συγγνώμη, διακόπτω. Όχι, όχι, τίποτα. Μια χαρά όλα. Εμείς. Έλα, έλα. Μη σπρώχνεσαι, τρελέ. Εμείς πάμε. Γεια! Πηγαίνουν έξω. Σιγά! Γεια! Καλό ποτό! Πού είχαμε μείνει? Α, ναι! Εδώ ήμασταν! Έλα! Παύλο! Κύριε Σέρτζιο! Γκίντο! Κύριε Σέρτζιο, τι κάνετε εσείς εδώ? Έπρεπε να έρθω, Γκίντο, γιατί οι γείτονες μου παραπονέθηκαν για πολλή φασαρία. Ακόμα δεν αρχίσαμε, τι φασαρία, απλώς σε σαλιαρίζαμε. Είσαι αλλού, Γκίντο. Παραπονέθηκαν εξαιτίας της δυνατής μουσικής. Πού είναι ο Παύλο? Ο Παύλο έφυγε και η μουσική. Όταν έχεις κορίτσια, θέλεις και μουσική, ναι, για να, ναι, χορέψεις. Ναι, το ξέρω. Κάτι ξέρω κι εγώ από γυναίκες. Σε καταλαβαίνω, αλλά είπα στον Παύλο να είναι διακριτικός και τι φασαρία ήταν αυτή, τι συμβαίνει? Ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν θα ξανασυμβεί. Το λέω εγώ. Θα το φροντίσω. Ησύχασε. Θα το φροντίσεις. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη για τη διακοπή. Μια στιγμή να πω. Όχι! Ώστε αυτό προκαλεί όλη τη φασαρία. Χριστέ μου. Πες το φίλο σου ότι έχει μπλέξει άσχημα. Ήταν πολύ γελίος. Βασικά, σε ευχαριστώ. Γι' αυτό μη στεναχωριέσαι. Μισό, τι εννοείς? Εννοώ ότι εγώ έχω αγόρι και το να βγαίνω μαζί του είναι ήδη. Εννοείς ότι η Μία και η Βίκο δεν σου έχουν συστήσει ποτέ κανέναν? Όχι. Ούτε τις έχεις βοηθήσει να ρίξουν αυτές κάποιον? Όχι. Ούτε καν αυτό. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι σόι φιλία έχετε. Περίεργο είναι. Ναι. Καλή μου Σολ. Ανησυχούσα για σένα. Το έλυσες το πρόβλημα στο σπίτι? Ναι, 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 ευτυχώς. Μπράβο, χαίρομαι. Εγώ πάω στο δωμάτιό μου. Εντάξει. Μπορούμε, αν θέλεις, τώρα να κανονίσουμε ένα άλλο ραντεβού? Μπα, δεν νομίζω. Γιατί?
Άκου, Σολ, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είχες πρόβλημα στο σπίτι. Απλά δεν ήσουν εκεί. Ναι, αλλά να σου εξηγήσω. Όχι, 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 μην κάνεις τον κόπο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σόι τύπος είσαι. Α, και την επόμενη φορά που θα έχεις φωτογράφηση, πάρε άλλο βοηθό. Αν βρεις κανένα δηλαδή. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. You see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone cold. Περίμενε, εγώ είμαι. Εγώ. Βλάκα, ηλίθιε! Γιατί με παρακολουθείς? Για να δω ποιο με απατάς. Κόφτο, Ντιέγκο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μου αρέσει. Καλά, εντάξει. Πες μου ό,τι θέλεις, αλλά πάμε να φύγουμε από εδώ. Όχι, Ντιέγκο, όχι. Πρέπει... Θα έρθεις μαζί μου, άντε, προχώρα. Θέλω να έρθει αύριο για να τον ξεμπροστιάσω τον απατεώνα. Δεν θα το βάλεις στο νερό αυτό? Αχ, είναι όμορφο, πολύ όμορφο. Θα ταιριάζει τέλεια εδώ. Όχι, όχι, θα τα ακούσει αύριο για την ακρίβεια. Θα βάλω το ξυπνητήρι για να ξυπνήσω νωρίς και να είμαι εκεί εγκαίρος. Αρκετά, Σόνια, σταμάτα, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να μιλάς συνέχεια για το ίδιο πράγμα. Σταμάτα. Αυτό κάνω? Α, δεν το κατάλαβα. Δεν μου απάντησες, ούτε αφού το κατάλαβες. Ή το φίλι σου σημαίνει ναι? Εγώ... Η σιωπή σημαίνει ναι. Παμπλο, ξύπνα. Τι κάνεις εσύ εδώ, παπά? Άσε με λίγο να κοιμηθώ. Να σε αφήσω. Νομίζεις ότι μπορώ, Παμπλο? Σιγά, τι κάνεις? Ρε μπαμπά. Νομίζεις πως σου χάρισα το διαμέρισμα για να κάνεις ρεζίλι εμένα? Τι, όχι, παρεξήγησε. Έχεις το θράσος να ξανασχολείσαι με αυτό το πράγμα που ονομάζεις μουσική και να κάνεις φασαρία πηγαίνοντας εκεί για προβές? Μα τι είναι, μπαμπά, τώρα, τι μου λες? Τι έκανα? Εκτός από δυσαρεστημένος, είσαι και φλάκας, πες μου. Μισό λεπτό, δυσαρεστημένος θα είμαι αν δεν ασχολούμαι με τη μουσική. Στόπα, θα συνεχίσω τις πρόβες, εντάξει? Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει? Τελείωσε. Αυτό σκοπεύεις να κάνεις? Πολύ καλά, Παύλο, τότε ξέχνα το χαρτζιλίκι. Ούτε δεκάρα δεν θα δεις από μένα. Περπάτε λίγο ακόμα. Περίμενε εδώ. Μπορείς να δεις. Τι ωραία έκπληξη. Αλήθεια, σ' αρέσει? Είναι όμορφα. Και από εδώ. Έχει κι άλλα εδώ. Δεν προλάβαμε να τα κρεμάσουμε χθες και έμεινα τη νύχτα για να τα τελειώσω. Μα είναι τόσο ωραία. Σ' αρέσει πραγματικά? Μα, Μαρία Ζεζούς. Είναι αρέσει, πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και μ' αρέσει. Πολύ όμορφα. Καλά. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Ναι, Μαρία. Τα λέμε μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Τα λέμε. Ήταν όλα πολύ όμορφα. Πώς και τόσο νωρίς το σχολείο? Ήρθα νωρίς γιατί ήθελα να πούμε δύο λογάκια πριν το μάθημα. Εντάξει, αλλά πρώτα πες μου αν σου αρέσουν αυτά τα έργα. Αυτά που δεν μ' αρέσουν είναι τα ψέματα. Γιατί προσποιείσαι τον καθηγητή αφού δεν είσαι? Ξέρεις, τώρα που σε ακούω να μιλάς έτσι, καταλαβαίνω πολύ καλά από ποιον έχει πάρει την επιθετικότητά της η μάνα. Μην ανακατεύεις την κόρη μου, σε παρακαλώ. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρώτησα. Άκου, Σόνια, δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα και ειλικρινά έχω αρχίσει να εξαντλούμαι από τις συνεχείς σου παρενοχλήσεις. Είναι εξουθενωτικό αυτό το πράγμα. Ωραία. Τότε πάμε και οι δύο στον Ντουνόφ. Να του πεις ότι σε παρενοχλώ, αλλά θα ρωτήσω κι εγώ μπροστά του γιατί μας το παίζεις καθηγητής. Άντε, πάμε. Πάμε, Οκτάβιο, ή προτιμάς Μάρτιν? Μάρτιν. Ναι, μην υποκρίνεσαι, σε παρακαλώ. Σε είδα χτες το βράδυ στη pub, σε αυτό το απέσιο show. Α, λυπάμαι που στο λέω, αλλά δεν είναι pub. Είναι pub. Στη Βενεζουέλα τη λέμε pub. Επίσης λυπάμαι πολύ που θα σου πω ότι το πρόσωπο που είδες είναι ο αδερφός μου, όχι εγώ. Σε παρακαλώ, βρες κάτι καλύτερο, αυτό είναι γελίο. Αλήθεια σου λέω. Στορκίζομαι, έτσι είναι. Έχω δίδυμο αδερφό. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας μπερδεύουν, Σόνια. Έχουμε το ίδιο ύψος, το ίδιο βάρος, τα πάντα. Αλλά αν δεν με πιστεύεις, ρώτα την Γκλώρια. Εκεί είναι η Γκλώρια. Τι σχέση έχει η Γκλώρια με αυτό? Τον ξέρει το Μάρτιν, Σόνια. Τον γνωρίζει. Ρώτα τι σου λέω. Τέλειωσες με τις ερωτήσεις σου? Γιατί βλέπεις, έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Και θέλω να μάθω αν τελειώσαμε με την ανάκριση. Γεια σου. Κοίτα, τα είχα πάρει τόσο πολύ στο κρανίο που πήγα και τη την είπα. Καλά έκανες, δεν αξίζει να κάνω. Για πεθαίνει για μένα, εγώ όμως ούτε που την ξανακοιτάω. Μπράβο, αγόρι μου, εξάλλου, δείχνεις χαρακτήρα, ναι. Έτσι σε εξάλλου, μπράβο. Η χώρα είναι γεμάτη από ωραίες γυναίκες, καλύτερη από αυτή. Ακριβώς. Τώρα,
Τώρα που ο μικρός Γκίτο σηκώθηκε, ξέρεις κάτι, θα ξεσαλώσουμε. Θα το λαδούμε, σου λέω. Λοιπόν, μία πρόποση. Όχι, όχι, δεν θα γιορτάσουμε τίποτα. Τίποτα όμως, έτσι. Πώς θα πληρώσουμε τα ποτά μας? Δεν έχεις λεφτά, Παύλο, τι θα κάνουμε? Τίποτα. Τι εννοείς τίποτα? Δεν ξέρεις πώς να ζεις χωρίς λεφτά. Τα έχω τακτοποιήσει όλα. Επιστρέφω αμέσως. Παύλο! Περίμενε. Θα κοιτάξω να τον ψήσω να μιλήσει τον πατέρα του. Ναι, πήγαινε. Γεια, θα παραγγείλεις κάτι? Ναι, ένα χυμό σε παρακαλώ πολύ. Θέλω κάτι πολύ γλυκό σήμερα. Ορίστε. Τόμας, με βοηθάς να μεταφέρουμε μέσα κάτι κουτιά? Περιμένω τα παιδιά. Όχι, όχι, έλα, βοήθησέ με, μπορεί κάποιος να τα κλέψει. Όχι. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Είσαι σίγουρη πως ο Οκτάβιο έχει δίδυμο αδερφό? Απολύτως. Ναι, σίγουρα. Είσαι σίγουρη? Ναι, σίγουρα, Σόνια. Άκου, θυμάμαι όταν τον πρωτοείδα, τι να σου πω, τρόμαξα. Γιατί είχε ένα περίεργο ύφος και μακριά κατσαρά μαλλιά. Όμως εκτός αυτού είναι ολόιδιοι. Κοίτα να δεις. Πάντως κάτι έχει αυτός ο άντρας που δεν μου κολλάει. Ω, σε παρακαλώ, τι να κρύβει αυτός ο ταπεινός αμνός? Ίσως να κρύβει μέσα στον αμνό έναν λύκο. Έλα, Γλώρια, βοήθαμε να μάθουμε κάποια πράγματα γι' αυτόν. Την οικογένειά του, την κόρη του. Πες ναι. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εξάλλου θα το προσέξει. Θα καταλάβει ότι ψάχνω γι' αυτόν. Δεν μπορεί, δεν ξέρω. Άκουσε με, λοιπόν. Έχω κάτι εισιτήρια για το μουσείο. Γιατί δεν τον προσκαλείς να πάτε παρέα και προσπάθησε να τον ψαρέψεις? Αχ, κάπου στη διάντα μου, Σόνια, μη μου το ζητάς αυτό. Όχι, Σόνια. Πού είναι, πού είναι? Να, θα τα βρω. Ορίστε, ορίστε. Πηγαίνετε το απόγευμα. Άντε, πάρτε, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να πάω σήμερα. Γιατί σήμερα θα πάω με τη Χίλντα για ψώνια. Συγγνώμη που θα το πω, ξέρω ότι είναι φίλη σου, αγάπη μου, αλλά σαν άνθρωπος της μόδας θα προτιμούσα μια καλόγρια πιο μοντέρνα από τη Χίλντα. Όχι, Σόνια, δεν κατάλαβες. Ο κύριος Ντουνόφ μου ζήτησε να πάω τη Χίλντα για ψώνια γιατί θέλει να της αλλάξω το look. Το ότι έμεινε χείρα τόσο καιρό της τύχησε πολύ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Με συγχωρείς, Γλώρια. Ο κύριος Ντουνόφ μου είπε ότι πρέπει να πάμε κάπου μαζί. Α, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρεις κάτι? Της έτυχε μια δουλειά και δεν θα προλάβει γέρος, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθω εγώ μαζί σου. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πολύ. Μαρίζα, να μιλήσουμε? Για ποιο θέμα? Την Αθανασία των Καβουριών? Αφού δεν μιλάς για τα δικά σου. Συγγνώμη, με συγχωρείς πολύ. Μερικές φορές νομίζω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου, αλλά δεν μπορώ. Σε χρειάζομαι, Μαρίζα. Θέλω να με βοηθήσεις. Τι θέλεις? Θέλω να μάθεις τι σχεδιάζει η Ντολόρες, ούτε που μου μιλάει πια. Γιατί πιστεύεις ότι σε μένα θα το πει? Γιατί εσείς οι δύο μοιάζετε πολύ και ίσως ξέρεις πώς να την προσεγγίσεις, να σου ανοιχτεί, να σου πει... Λαωρά, νομίζω πως πρέπει να την αφήσεις ήσυχη. Άστε να κάνει λάθη. Δεν είναι δικό σου φάλμαν σε μισή. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν μπορώ να την αφήσω. Δεν έχει όρια. Κάνει ό,τι της κατέβει. Κάποιος πρέπει να την έχει από κοντά. Οκ. Okay. Ό,τι πεις. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτά? Στολές. Πώς? Αυτό που άκουσες είναι τεστ για αντιδραστικούς μαθητές με υποτροφίες. Σήμερα αντί να πάμε στο γήπεδο θα κάνετε καθαριότητα στο κτίριο. Πλάκα μας κάνετε! Λίγο σεβασμός παρακαλώ. Γιατί? Δίκιο έχει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν αρκεί η προπόνηση? Τι συμβαίνει, Μανουέλ? Δεν θέλεις να λερώσεις τα χέρια σου ή φοβάσαι μήπως η τρέντη φιλενάδα σου δεν θέλει να καθαριστεί? Η μία δεν έχει πρόβλημα. Είσαι σίγουρος? Απολύτως σίγουρος. Για να το λες εσύ. Όχι, για ηρεμήστε, ήσυχα. Ήρεμα, στη σειρά. Ένας-ένας. Και οι άλλοι εκεί πίσω. Ελάτε, προχωρήστε. Ένας-ένας. Καλά, προχώρα.
Ντολορές, η ομάδα κολύμβησης θα φτιαχτεί σήμερα. Ναι. Αλήθεια, πώς θα πας με το νερό? Πολύ καλά, μεγάλωσε κοντά στη θάλασσα, τη λατρεύω. Θέλεις να πεις την ομάδα μας? Όχι, αποκλείεται, δεν θα αντέξω κοντά στην αδερφή Περίμενε, μου. Περίμενε, εγώ είμαι αρχηγός και η αδερφή σου δεν θα είναι, τι λες? Ε, εντάξει. Τέλεια. Τι να σου πω, εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αν ήμουν τρελή για ένα αγόρι, θα το τολμούσα. Εσύ γιατί δεν μπορείς? Μα γιατί δεν μπορώ? Τον αγαπάω τον Μανουέλ. Δεν φαντάζεσαι πως νιώθω όταν μ' αγγίζει? Μπορείς να μου πεις την αλήθεια? Έχεις πρόβλημα με τη Λουχάνη εξαιτίας μου, πες μου. Όλα είναι καλά. Το επόμενο Σάββατο θα κάνεις το δεύτερο ιδιαίτερό σου με τον Μάρκο. Αλήθεια? Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Είσαι τόσο καλός, το ξέρεις. Πρέπει να φύγω. Καλά, είδες αυτό που είδα? Ο Μάρκος ναι. Και η Φερνάντα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε αυτός να κάνει κάτι τέτοιο. Τον είδες? Οι άντρες είναι όλοι οι ίδιοι. Όχι ο Μανουέλ. Και να σου πω κάτι, μπορεί και να μην είδαμε και πολύ καθαρά από εδώ πάνω που είμαστε. Για φίλοι μοιάζουν. Πώς δεν είδαμε καθαρά? Τι λες τώρα, Βίκο? Σε παρακαλώ, τους είδες και τους είδα και εγώ. Τον φίλησε εδώ ναι. Και ήταν άνετος. Δεν τον ένοιαζε. Δεν της είπε μη με φιλήσεις. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Και αν δεν έχει απαντήσει ακόμα τη Λουχάν, θα το κάνει πολύ σύντομα. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι εννοείς? Τίποτα, Μία, δεν θα κάνουμε τίποτα. Τι μας αφορά αν κερατώνει τη Λουχάν? Μα... Δεν έχει μα, Μία. Δεν έχουμε αρκετά προβλήματα εμείς τώρα. Έχουμε να ασχοληθούμε με σένα τώρα. Όχι, όχι, όχι. Ξέχα το. Φεύγουμε. Και δεν μου λες τι θα έλεγες για τη Φέλη? Α, για τη Φέλη και τη Σόλ. Τι και για τη Σόλ? Ναι, αύριο. Ναι, μην ανησυχείτε, θα είμαστε αύριο. Θα φτάσουμε εγκαίρως, ναι. Ευχαριστώ, γεια σας. Το βρήκα, το μέρος για να παίξουμε, το βρήκα. Παύλο, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Γιατί δεν τα βρίσκεις με τον πατέρα σου? Χρειάζεσαι λεφτά. Δεν μπορείς να είσαι ταπί. Περίμενε, ξέχνα τα λεφτά. Βρήκα κάτι άκρες. Εγώ μίλησα σε ένα πολύ συνοπτήπο και θα παίξουμε στο πάρτι του. Πληρώνει πολύ καλά. Για πόσο? Μια ώρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Ρε φίλε, πώς? Δεν ακούς τι σου λέω? Δεν θα εξαρτώ με τα λεφτά του πατέρα μου. Σου μιλάω από πείρα. Έλα, πάμε, μωρό μου. Πρέπει να πάμε στο γυμναστήριο. Όχι, δεν μπορώ. Ο Μπλάς με διέταξε να κάνω μερικά πράγματα. Έχω κάτι να σας πω. Έχω νέα. Θα ξαναπαίξουμε. Όχι, σοβαρά? Ναι, ναι, σε ένα πάρτι. Αλλά έχει κι άλλο, ε. Θα πληρωθούμε κιόλας. Το μέρος θα είναι γεμάτο σομπαρία. Αχ, δεν το πιστεύω. Πότε θα παίξουμε? Την Παρασκευή. Θα παίξουμε την Παρασκευή. Πάμε. Συγγνώμη, εγώ δεν παίζω για κανένα νεόπλητο. Μα γιατί, δεν σου κάνει καλό? Μπορεί να μάθεις και κάτι. Πρέπει να τις καλύψουμε όμως το κεφάλι, γιατί με αυτά τα μαλλιά. Δεν ανησυχείς για το κεφάλι μου, γιατί δεν θα πάω ούτε κι εσείς. Θα παίξουμε κάπου αλλού την Παρασκευή. Όχι, 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 περίμενα, εγώ το κανόνισα πρώτος. Πες τους ότι δεν θα πάμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλεις εσύ? Φτάνει πια, σταματήστε. Εκεί που λες θα μας πληρώσουν καλά? Όχι, όχι, δεν θα πληρωθούμε, θα παίξουμε δωρεάν. Είσαι τρελή, δηλαδή το κεφάλαιο είναι τελείως. Μιλάω σοβαρά, Παύλο. Θα κάνουμε το εξής. Εσύ διαλέγεις. Ή θα κάνουμε αυτό που λέω εγώ, ή θα φύγω από την πάντα. Όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Μπορείς να αποδείξεις
ότι με το θάρρος σου μπορείς να νικήσεις όνειρα που θες να πραγματοποιήσεις. Κι αν ποτέ πιστέψεις πως έχασες χρόνο, δεν θα είναι αργά να ξεχάσεις τον πόνο. Πίστεψε σε σένα, μην ακούς κανένα. Άλλαξε επιτέλους όνειρα κι ακού τώρα τι σου λέει.